Στη συμφωνία για το πακέτο βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία κατέληξαν τελικά οι 27 στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σαρλ Μισελ. Έχουμε συμφωνία και οι 27 ηγέτες συμφώνησαν σε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή, μακροπρόθεσμη και προβλέψιμη χρηματοδότηση για την Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο και ευθύνη για τη στήριξη της Ουκρανίας. Γνωρίζουμε τι διακυβεύεται. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος είχε θέσει βέτο όσον αφορά την οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας ύψους 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, τελικά πίστηκε να συμφωνήσει. Σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων, συμπαράγραφο 6α, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι στη βάση της ετήσιας έκθεσης της Κομισιόν για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξη για την Ουκρανία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διεξάγει συζήτηση σε ετήσια βάση με σκοπό την παροχή καθοδήγησης. Εάν χρειαστεί σε 2 χρόνια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κάνει πρόταση για αναθεώρηση στο πλαίσιο του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή φαίνεται πως ήταν η διατύπωση που συμφωνήθηκε με τον Ορμπάν και ξεκλείδωσε τη συμφωνία, καθώς αυτός ζητούσε ετήσια αναθεώρηση της χρηματοδότησης στην Ουκρανία. Είχε προηγηθεί πολυμερή συνάντηση ηγετών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Βίκτορ Ορμπάν, που συγκάλεσε πριν από την έναρξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής ο Σαρλ Μισελ, με σκοπό να καμφθούν οι αντιρρήσεις του. Προσερχόμενος νωρίτερα στη Σύνοδο Κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής θα καταφέρουμε να πετύχουμε μια συμφωνία. Είμαι αισιόδοξος ότι σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταφέρουμε 27 χώρες να πετύχουμε επιτέλους μια συμφωνία η οποία να δώσει λύση σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποδεσμεύσουμε τους πρόσθετους πόρους του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να υποστηρίξουμε εκείνες τις χώρες που δοκιμάζονται από προσφυγική κρίση, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και την απαραίτητη χρηματοδότηση για την Ουκρανία, η οποία δίνει έναν υπαρξιακό αγώνα για την ελευθερία της. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε αποφασισμένοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να βρούμε σήμερα μία λύση. Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες διεξάγεται στη σκιά έντονων αγροτικών κινητοποιήσεων στην πρωτεύουσα του Βελγίου αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης η οποία προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρξει μία πάυση στο καθεστώς αγρανάπαυσης για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εφόσον προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση, θα μπορέσουν να αποδεσμευθούν πρόσθετες εκτάσεις για καλλιέργεια, έτσι ώστε οι αγρότες μας να έχουν πρόσθετο εισόδημα και από την πώληση των προϊόντων, αλλά και από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Από εκεί και πέρα θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα και χθες. Η ελληνική πολιτεία, στα πλαίσια των δημοσιονομικών της δυνατοτήτων, βρίσκεται πάντα κοντά στο πρωτογενή τομέα, όπως το έκανε εδώ και 4,5 χρόνια. Έτσι θα εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα, ώστε στο μέτρο του εφικτού να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε δίκαια αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Οι αρρωγές που ανακοινώθηκαν χθες από τη γαλλική κυβέρνηση και οι παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αγρανάπαυση και τις εισαγωγές από την Ουκρανία δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιούνται επίσης στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γερμανία και φυσικά και την Ελλάδα.